είδαμε όλο αυτό το διάστημα που ήταν ένα διάστημα μεγάλης δοκιμασίας για τον Εύρο και μια πολύ δύσκολη συνθήκη που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, το Σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμαρχοι έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, ένα θερμό ευχαριστώ για αυτή τη συνολική προσπάθεια και βέβαια στο πρόσωπό σας και διημών να ευχαριστήσω και τους εθελοντές. Θέλουμε να δούμε το μέγεθος, το πολύ σημαντικό μέγεθος των ζημιών, προκειμένου άμεσα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των αποζημιώσεων. Η πολιτική την οποία έχουμε ακολουθήσει στα ζητήματα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και ενδεχομένως και της εμπέδωσης της ασφάλειας, όχι απλώς δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό, όχι απλώς δεν έχει γίνει ποιότερη, όχι απλώς δεν έχει χαλαρώσει, αλλά η πολιτική μας βούληση παραμένει σταθερή και ισχυρή στο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης. Θέλαμε ήδη να θέσουμε, και αυτό είναι η εντολή του Πρωθυπουργού, να καλέσουμε, προκειμένου να έχουμε προτάσεις από όλους τους θεσμικούς φορείς, και γι' αυτό τους συναντήσαμε, νομίζω, όλους, και μιλώ φορείς της παραγωγής, του εμπορίου, του τουρισμού, προφανώς του πρωτογενούς τομέα, αλλά και φορείς της αυτοδιοίκησης. Θέλουμε από όλους άμεσα προτάσεις που θα αφορούν την, ας το πω, περαιτέρω φιλοδοξία μας για τον Εύρο. Την διάθεσή μας να σταθούμε δίπλα στον ακριτικό Εύρο με την τόσο μεγάλη σημασία που ούτως ή άλλως η κυβέρνησή μας αποδίδει στην περιοχή. Οι καταγραφές προχωρούν ταχύτατα και η πληροφόρηση από μέρους μας προς τα στελέχη της κρατικής αρρωγής είναι άμεση. Προχωρούμε στη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων εντός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπό την Προεδρία του Υφυπουργού κ. Κελέτση, ώστε ζητήματα που διαρκώς προκύπτουν να γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση, μια πρώτη επεξεργασία και ταχύτατα ή να συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες μας ή να συνεργαζόμαστε με άλλα υπουργεία, έτσι ώστε να επιταχύνουμε το ρυθμό αντιμετώπισης ζητημάτων. Ο Εύρος, η Θράκη έχουν υποφέρει πολύ, δοκιμάζονται με τις πυρκαγιές και το μεταναστευτικό να είναι τα μεγαλύτερα τα μείζωνα προβλήματα. Και είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ουσιαστικά για μια ακόμη φορά ότι είναι προτεραιότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Είναι προτεραιότητά μας η θωράκιση της περιοχής αυτής ως πρώτης γραμμής των συνόρων μας σε κάθε βαθμό. Είμαστε εδώ ταυτόχρονα για να ανακοινώσουμε και για να σχεδιάσουμε τις αναγκαίες διορθώσεις στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις αναγκαίες προσαρμογές και τη δυναμική ανταπόκριση που πρέπει να έχουμε στην καινούργια εικόνα που έχει διαμορφωθεί και μετά τις πυρκαγιές, αλλά και στη συνεχή εφευρετικότητα των εγκληματικών δικτύων, των λαθροδιακινητών με τους οποίους είμαστε και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε σε διαρκή πόλεμο. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, θέλω να πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάζεται η εντατικοποίηση της παρουσίας μας σε όλα τα αναγκαία σημεία. Σχεδιάζεται η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Πληγέντες Δήμοι από την πυρκαγιά, ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι τυχόν βλάβες που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν προκληθεί σε δημοτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων στη συνάρδευση, συνήτρευση, προκειμένου να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Στο ποσό αυτό, αν συμπεριλαμβάνεται και τυχόν δαπάνες που θα χρειαστεί να κάνουν Δήμοι ακόμα και για την παροχή ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα που έγινε ένα μεγάλο πιτάνιο από κυρίως και από Δήμιο Αλεξανδρούπολης και νομίζω ότι σε στενή συνεργασία που έχουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με όλες τις κρατικές πλέον υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή αυτές τις μέρες για την καταγραφή νομίζω θα μπορέσουμε να τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα το έργο της καταγραφής και να προχωρήσουμε το συντομότερο δεχόμενο στην πληρωμή των πληγέντων και στην αποζημίωσή τους.